Πρόκειται για μία έκθεση κλασικής τέχνης στο πλαίσιο της Biennale της Κωνσταντινούπολης και στην έκθεση αυτή η έκθεση περιλαμβάνει διάφορες εκδηλώσεις, σεμινάρια, ομιλίες, συζητήσεις σε πάνελ, προβολή ταινιών, καθώς επίσης και μουσικές εκδηλώσεις. Θα διαρκέσει 45 μέρες μέχρι τις 15 Μαΐου. Mm-hmm. Και δεν είναι μόνο στην Αγία Σοφιά, είναι σε όλη την περιοχή εκείνη τη Χερσόνησο που βρίσκεται η Αγία Σοφιά, είναι περίπου σε 25 ιστορικά σημεία. Ναι. Και μεταξύ αυτών είναι και η Εκκλησία της Υγείας Ειρήνης και διάφορα άλλα τζαμιά, τα οποία, μάλλον διάφορες άλλες εκκλησίες, τις οποίες οι Τούρκοι τις μετέτρεψαν σε τζαμιά. Τώρα, το σημαντικό ποιο είναι ότι σε όλη υπόθεση είναι, πρώτον, ότι βλέποντας την Αγία Σοφιά να τη μετατρέπουν σε μια έκθεση κλασικής τέχνης. Δεν είναι η πρώτη φορά, πρέπει να σας πω βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά. Ναι, δεν είναι η πρώτη φορά, αλλά όταν αυτό το πράγμα το συνδυάζουν, γιατί δεν ήταν μόνο αυτό. Αυτό είναι το θέμα, ότι είχε πάει ο Ερντογάν μαζί με ένα στενό κύκλο συνεργατών του και υπήρξε και η Μάμης, ο οποίος διάβασε και το Κοράνι με την Αγία Σοφιά, προσευχήθηκαν όλοι μαζί και μετά πραγματοποίησε ο Ερντογάν την ομιλία του και ξεκίνησε η έκθεση. Δηλαδή, δεν είναι μόνο το θέμα ότι εντός βεβηλώθηκε, άλλος μπορεί να τον πει εντός εισαγωγικών, άλλος εκτός εισαγωγικών η Αγία Σοφιά. Εγώ το θεωρώ βεβήλωση της Αγίας Σοφιάς σε αυτό το πράγμα, αλλά είναι ότι έγινε και προσευχή μέσα στην Αγία Σοφιά από ημάμι. Τώρα, την ίδια μέρα την προηγούμενη μέρα, την πρόπογμη 28 του μηνός, όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να τα συνδυάσουμε, γιατί ήταν στην Αγία Σοφιά 31 Τρίτου, στις 28 Τρίτου συνεδρίασε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας στην Τουρκία, από την ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε φάνηκε ότι οι Τούρκοι θα ακολουθήσουν μια επιθετική στρατηγική. Αυτό φαίνεται από το κείμενο της ανακοίνωσης, σε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα ότι δεν θα υπάρξει καμιά υποχώρηση από τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Και καθώς επίσης την ίδια μέρα που έγινε με την Αγία Σοφιά είχαμε και ανακοίνωση του εκπροσώπου τύπου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, του Χαμί Αξόη, σε ό,τι έχει να κάνει με τον νόμο 4519 που είναι στο φύλλο εφημερίδου της κυβερνήσεώς μας τις 20 Φεβρουαρίου, αναφορικά με περιβαλλοντολογικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με επίκεντρο τα ίμια, σωστά. Δεν είναι μόνο τα ίμια, είναι ένας νόμος ο οποίος περιλαμβάνει όλες τις περιοχές που εντάσσονται στο πρόγραμμα Natura 2000 και περιλαμβάνει όλες τις περιοχές της Ελλάδος, και μεταξύ αυτών των περιοχών, κατά βάση και για νησιωτικές και για χερσαία εδάφη, χερσαίες περιοχές, και μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται και τα Ήμια. Και εκεί πέρα πάλι είδαμε την επιβεβαίωση της Άγκυρας να λέει ακόμη μια φορά ότι με τα λόγια του Αξόη ότι τα Ήμια είναι τουρκικά, και καθώς επίσης να κάνει αναφορές ότι δεν θα δεχθούν και οποιαδήποτε άλλη καταπάτηση των κυριαρχικών τους υποτίθεται δικαιωμάτων οι Τούρκοι, όπως λένε, τόσο στα Ήμια όσο καθώς επίσης και σε νησιά νησίδες και νιασουνησίδες, βραχονησίδες που δεν παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα με συμφωνίες. Λοιπόν, και μέσα σε αυτό το, δηλαδή ξεκινήσανε από τις 8 του μηνός, πήγανε στις 31 του μηνός και έχουμε τώρα και χθες στις 1 του μηνός, 1 Απριλίου, να σας πω την αλήθεια, όταν τα διάβαζα αυτά στις τουρκικές εφημερίδες, θεώρησα, επειδή είναι Πρωταπριλιά, μάλλον ο Ερντογάν τα λέει λόγω Πρωταπριλιάς, αλλά τελικά δυστυχώς δεν είναι έτσι. Συγκεκριμένα στις 1 Απριλίου είχε πάει ο Ερντογάν, πήγε ο Ερντογάν στα Άδανα, όπου πραγματοποίησε μια ομιλία στο συνέδριο του κόμματός του στο συγκεκριμένο νομό. Και ξεκίνησε την ομιλία του λέγοντας, απαντώντας στα δυτικά κέντρα, στα δυτικά ΜΜΕ που αναφέρονται στην οικονομία της Τουρκίας, και απευθυνόμενος στους Τούρκους τους είπε ότι το κατακεφαλή εισόδημα ήταν 3.500 δολάρια, λέει, όταν ήρθα εγώ στην εξουσία,
και τώρα λέει σας το έφερα στα 11.000 δολάρια. Αυτό είναι όσον αφορά για το εσωτερικό της Τουρκίας. Ωστόσο όμως εντύπωση προκάλεσαν τα λόγια και η ρητορική που χρησιμοποίησε, η προσβλητική μάλιστα ρητορική, για το Ισραήλ, για τη Γαλλία και θα σας πω τι είπε και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Συγκεκριμένα όσον αφορά για το Ισραήλ, απευθυνόμενος στον Νετανιάχου, του είπε Νετανιάχου, λέει, είσαι εισβολέας. Είσαι ένας τρομοκράτης. Μη κάνεις φιγούρες λέγοντας ότι έχεις πυρηνικά όπλα. Και καταλήγει παρεπιπτόντως, λέει, αυτά τα πυρηνικά όπλα δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν. Μετά είπε και κάτι άλλο που είναι για γέλια. Λέει, εμείς δεν έχουμε το όνειδος, λέει, της απειοκειοκρατίας και εμείς δεν έχουμε το όνειδος της εισβολής. Καθώς επίσης συνέχισε λέγοντας ότι η τρομοκρατική οργάνωση Νταές καπηλεύτηκε τη θρησκεία μας χθες, ενώ σήμερα η τρομοκρατική οργάνωση, λέει, ΠΚΚ επιφορτίστηκε την ίδια αποστολή. Όσον αφορά για τη Γαλλία, και θα σας πω αυτά γιατί σας θα αναφέρω τώρα, να σας κάνω και μια εκτίμηση στο τέλος. Όσον αφορά για τη Γαλλία, είπε, λέει, ότι μάλλον για τις Ηνωμένες Πολιτείες, είπε, παρακολουθούμε με εκτίμηση μερικές θετικές αλλαγές στην πολιτική, τον είπα, για τη Συρία, παρόλο που αυτές είναι τιματικές. Οι δηλώσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας, ότι πιθανόν να αποχωρήσουν οι Αμερικανοί από τη Συρία. Και συνέχισε λέγοντας, από την άλλη πλευρά έφτασαν μερικές ειδήσεις από τη Γαλλία, οι οποίες δεν θεωρούμε ότι αρμόζουν σε αυτούς. Και λέει, τα Άδωνα γνωρίζουν πολύ καλά τους Γάλλους και οι Γάλλοι γνωρίζουν πολύ καλά τα Άδωνα. Μιλάμε για το παρελθόν. Και στο παρελθόν, λέει, τα Άδωνα έδωσαν την πιο ωραία απάντηση και στους Γάλλους εισβολής και στις συμμορίες των Αρμενίων που υποστηρίχθηκαν και ανατράφηκαν από τους Γάλλους. Και καθώς επίσης το τελικό που είπε στα Άδωνα είναι ότι κυνηγούμε τους Γιουλενιστές και όσοι αυτοί θα δραπετεύουν, εμείς θα τους κυνηγούμε. Και έφερε σαν παράδειγμα την επιχείρηση που πραγματοποίησε η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών στο Κόσοβο, στο Κωσυφοπαίδο, και τους έφερε στην Τουρκία. Και άφησε και το ενδεχόμενο, λέει, και η Πενσιλβάνια, λέει, θα έρθει στην Τουρκία. Εννοεί τον Γιουλέν. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Σημαίνουν όλα αυτά, στη συνέντευξη που είχαμε δώσει την προηγούμενη εβδομάδα, το πρώτο είναι ότι Κύπρος, Ανατολική Μεσόγειος, Αιγαίο, Θράκη, Πατριαρχείο, Αγία Σοφιά, όλα είναι ένα. Και συγκεκριμένα ο κύριος άξονας είναι τα ενεργειακά και όλα τα υπόλοιπα είναι, όπως σας είχαμε αναφερθεί, είναι πολιτικά όπλα για να τα χρησιμοποιήσουν κατά τον έναντι μόνο όσον αφορά με τα ενεργειακά. Το δεύτερο, όσον αφορά με τη Γαλλία και δευτεροβότως με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με αυτά τις εξελίξεις αυτές που βλέπουμε, διαπιστώνεται ότι είναι πλέον περιορισμένη η παρεμβατική ισχύ σε διπλωματικό επίπεδο για να αποτραπεί μια πρόκληση ελληνοτουρκικής κρίσης με επιτιότητα της Άγκυρας. Εν τω μεταξύ όμως, από την άλλη πλευρά, αυτή η άκρως προσβλητική ρητορική του Ερντογάν κατά της Γαλλίας αλλά και του Ισραήλ, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο, κάποιο όπλο που μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε. Ειδικά σε θέματα προβολής της στρατιωτικής συνεργασίας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και του Αιγαίου, και του Μεσογείου και του Αιγαίου. Ειδικά για τη Γαλλία, θέλω να πω το εξής. Ο λόγος που ο Ερντογάν προέβησε αυτές τις δηλώσεις εναντίον της Γαλλίας είχε να κάνει με το γεγονός ότι ο Μακρόν συναντήθηκε στη Γαλλία με στελέχη των Κούρδων που είναι το YPG και το PYD στη Γαλλία και τους είπε ότι εγώ εγγυώμαι την ασφάλειά σας και προτίθεμαι, αν γίνεται, να αναλάβω και ρόλο διαμεσολαβητή μεταξύ Τουρκίας και ημών με ύψιλον. Το ερώτημα είναι το εξής. Μια δήλωση από πλευράς Γαλλίας ότι εμείς εγγυούμαστε την ασφάλεια της Ελλάδος που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έβλαπτε? Δεν έγινε όμως μέχρι τώρα αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και πάμε και ένα άλλο θέμα όσον αφορά με το θέμα της σύλληψης των Γιουλενιστών. Εδώ θέλω να κάνω μια παρένθεση ότι ο Ερντογάν, προτού να πραγματοποιήσουν κάτι, το λένε, το λέει, έχει αυτό το καλό για μας, αν μπορούμε να τον αποκωδικοποιήσουμε, με τη δήλωση που έκανε ότι θα συνεχιστούν οι συλλήψεις των Γιουλενιστών στο εξωτερικό, δεν θα πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί και κάποια επιχείρηση στην Ελλάδα, στη χώρα μας.
Και αυτό είτε με τη μορφή που το βλέπω λίγο δύσκολο όπως έγινε με το Κωσυφοπαίδιο, είτε όμως και με τη μορφή να πραγματοποιηθεί μια σύλληψή τους στο Αιγαίο κατά τη διάρκεια που αυτοί θα προσπαθήσουν να φύγουν, να φυγαδευτούν στην Ελλάδα. Και εκεί πλέον θα συνδυαστούν δύο πράγματα, και η σύλληψη των γιολενιστών και η αμφισβήτηση των θαλάσσιων ελληνικών κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Εν τω μεταξύ, όσον αφορά το θέμα με τη σύλληψη των γιολενιστών, δεν είναι η πρώτη φορά που αυτό που έγινε στο Κωσυφοπαίδιο. Έχουν προηγηθεί συλλήψεις στο Πακιστάν, στη Μαλαισία, στη Μιαμάρ, στην Ινδονησία και στη Σαουδική Αραβία. Δηλαδή την τεχνογνωσία οι Τούρκοι για το πώς θα τα πραγματοποιήσουν την έχουν. Και οι επιχειρήσεις αυτές είναι κοινές επιχειρήσεις της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών ΜΙΤ και της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης της Τουρκίας. Κύριε Μινέγια, από όλα αυτά συνάγεται το συμπέρασμα ότι αυτή τη στιγμή, εγώ αυτό θέλω να κρατήσω, δεν υπάρχουν διπλωματικοί διάβλοι που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως ανασχετήρες σε ενδεχόμενη πρόκληση επεισοδίου από πλευράς Άγκυρας. Σωστά? Εγώ αυτό ανησυχώ, γι' αυτό το πράγμα ανησυχώ. Ξέρετε κύριε Σαχίνη, ακόμη και στους πολέμους όταν γινότανε, πάντα και μεταξύ των δύο αντίπαλων κρατών υπήρχαν διάβλοι επικοινωνίας. Δεν ξέρω, δεν το γνωρίζω αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας. Φυσιολογικά πρέπει να υπάρχουν. Αλλά δεν γνωρίζω να σας πω αν υπάρχουν ή όχι. Έχετε μια εξήγηση γιατί η Δύση αντιδρά με αυτόν τον τρόπο που μας περιγράψατε? Όσον αφορά ποιο? Δηλαδή στην ουσία δεν προχωρά στο να πιέσει τον Ερντογάν. Δεν μπορεί, δεν θέλει. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν ορισμένες πραγματικότητες. Καταρχάς ο Ερντογάν είναι ένας εκλεγμένος ηγέτης στη χώρα του. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς. Πώς εκλέχτηκε, τι έγινε, το θέμα το αποτέλεσμα μετράει. Είναι ένας εκλεγμένος ηγέτης στη χώρα του, ο οποίος απολαμβάνει ένα μεγάλο ποσοστό της εμπιστοσύνης του τουρκικού λαού, περίπου στο 50%. Άλλοι το λένε στο 51, στο 52, άλλοι το λένε στο 48, στο 49. Λοιπόν, ένα είναι ένα θέμα αυτό. Δεύτερον, η απόφαση του Ερντογάν μάλλον να εφαρμόσει το καινούριο του δόγμα και στο πεδίο των επιχειρήσεων και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων έχει δημιουργήσει όλους αυτούς τους κυματοθράφτες πέριξ της Τουρκίας από τυχόν επιθέσεις, σας υποθέσουμε, είτε διπλωματικές είτε πολιτικές της Δύσης κατά της Τουρκίας και μάλλον κατά της Τουρκίας του Ερντογάν. Αυτό πρέπει να τονίσουμε. Γιατί ο Ερντογάν σήμερα είναι, δεν ξέρουμε αύριο ή μεθαύριο με πόσα χρόνια θα είναι, εκεί θα γίνει ο μεγάλος σεισμός στην Τουρκία. Βέβαια υπάρχει το πεδίο της οικονομίας, το ξέρετε καλύτερα και από μένα, όσο και να υποτιμάς την τουρκική λίρα δημιουργείται πρόβλημα. Δηλαδή η Δύση αν θέλει να τραβήξει το χαλί κατά από τα πόδια του Ερντογάν μπορεί να το τραβήξει και κυρίως όχι με το νόμιμο, με το μαύρο χρήμα. Γιατί αυτό στηρίζεται στην οικονομία από ό,τι φαίνεται κυρίως με το μαύρο χρήμα και το παιχνίδι το κάνουν και οι τράπεζές του. Εγώ ρωτάω, γιατί κατά τη γνώμη σας δεν προχωρούν ένα βήμα περισσότερο οι δυτικοί? Θα σας πω ένα παράδειγμα. Όταν στο ζήτημα της χρήσης των ομήρων για να παίζει διπλωματικά παιχνίδια, αυταπόδεικτα πια είναι μια στρατηγική. Δεν θα μπορούσαν να εκδώσουν μια κοινή ταξιδιωτική οδηγία ότι κοιτάξτε τι και πάτε στην Τουρκία, κινδυνεύεται για πάσα νόσο, για κάθε λόγο, να βρεθείτε κρατούμενοι. Αυτή η ταξιδιωτική οδηγία δεν θα έσπασε. Έχουν βγει τέτοιες πολύ χαλαρές όμως. Έχουν βγει κατά ανακοινώσεις. Χαλαρές όμως, κύριε Μινάγια. Εγώ λέω συντονισμένα από όλους. Δηλαδή, αν πάτε στην Τουρκία, έχετε κατά νου ότι μπορεί να συλληφθείτε για οποιοδήποτε λόγο. Αυτό δεν θα έσπαγε λιγάκι, να το πω έτσι, το τζαμπουκά. Πιάνω μύρους και κάνω διπλωματία. Κοιτάξτε, έχουν βγει τέτοιες ανακοινώσεις. Τέτοιες ανακοινώσεις έχουν βγει. Τώρα το θέμα είναι και όσον αφορά για τον τουρισμό. Είναι και από πού προέρχεται αυτός ο τουρισμός. Παραδείγματος χάρη, ό,τι ας υποθέσουμε έχει χάσει από τους δυτικούς, το έχει κερδίσει από τους Ρώσους. Το έχει κερδίσει από το Ιράν. Δηλαδή, όταν λέμε για τουρισμό στην Τουρκία, μην έχουμε στο μυαλό μας μόνο τα δυτικά παράλια, τα μικρασιατικά παράλια. Να βάλουμε για τουρισμό και την Ανατολική Τουρκία. Ξέρετε τι γίνεται στο Ιράν, με Ιρανούς τουρίστες.